Υπεραναλύσεις άνιμε, νέο επεισόδιο. Άργησε λίγο να έρθει, αλλά έχω ένα πολύ special καλεσμένο μαζί μου. Σήμερα έχω μαζί μου τον... Ωρακ. Από το κανάλι... Ωρακ Σάις. Τι κάνεις, Ωρακ? Πώς είσαι, με τι ασχολείσαι τον τελευταίο καιρό? Στο κανάλι μου, Ωρακ Σάις, μιλάω για άνιμε και μάγκα και μπορείτε να βρείτε τα πάντα προφανώς στην περιγραφή του Μαζίν και Δέστρο. Καθώς και έχουμε εκπομπή στο Greek Otaku Radio, ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό, κάθε Τετάρτη 8 με 9, Otaku να σου πω. Και μπορείτε όλοι να έρθετε να ακούσετε. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, η σημερινή υπερανάλυση έχει θέμα το... Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins. Μια σειρά η οποία είναι γνωστή, παρόλα αυτά δεν είναι αρκετά μεγάλη όσο είναι τα αντίστοιχα Big 3. Προφανώς είναι μια σειρά που δεν ανήκει στο Shonen Jump, αλλά έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του Shonen Jump. Για πες μου κατά τη γνώμη σου, αντίστοιχα με τις υπόλοιπες, πώς τη θεωρείς σαν σειρά? Καταρχάς εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να τη συγκρίνω ακριβώς με τα Big 3, αν και ανήκει στο είδος των Shonen, αλλά οι επιλογές που κάνει όσον αφορά το πώς αποδομείται η ιστορία σιγά σιγά με κάθε σεζόν, δεν ακολουθεί θεωρώ την τυπική πορεία ενός Shonen. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Seven Deadly Sins, σαν άνιμε, έχει ένα πολύ μεγάλο vibe D&D. Το παρακολουθείς και νιώθεις ότι βλέπεις μια ιστορία κάποιων χαρακτήρων που έχουν ζωή, backstory και έχουν πολλά κίνητρα για τα πράγματα που κάνουν. Και αυτό νομίζω, τώρα δεν θέλω να το πω και με σιγουριά γιατί δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος, ότι έχει μια βάση γιατί ο δημιουργός του πρέπει να έχει εμπνευστεί το Seven Deadly Sins από μια συγκεκριμένη παρτίδα D&D. Οπότε είναι ένα fun fact. Ωραίο fun fact. Πολύ ενδιαφέρον. Και για να το αναφέρουμε, D&D σημαίνει Dungeons and Dragons, είναι το γνωστό παιχνίδι με ζάρια, όπου ένα πάρτι με έναν DM, ένα Dungeon Master, παίρνουν μέρος σε διάφορες περιπέτειες. Το πιο κλασικό, ο πιο κλασικός τύπος D&D προφανώς είναι στο Μεσαίωνα, μεσαιωνικές ιστορίες με δράκους, υπότες, σπαθιά κτλ. Κτλ. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που δεν μπορώ να το συγκρίνω ακριβώς με τα υπόλοιπα Shonen, τουλάχιστον τα πολύ μεγάλα όπως One Piece, Naruto, Bleach και τα σχετικά, γιατί δεν ακολουθεί μια ακριβώς linear πορεία. Δεν είναι απόλυτα γραμμικό και πολλά από τα κίνητρα και το τι κινεί τους χαρακτήρες να κάνουν τις πράξεις που κάνουν φαίνεται σε πολύ αργότερο χρόνο από ό,τι θα περιμέναμε. Η ιστορία μας ξεκινάει με μια άγνωστη πανοπλία στη μέση του πουθενά, μια τεράστια πανοπλία που πιθανότατα ανήκει σε έναν πάρα πολύ δυνατό υπότη και η οποία φτάνει σε ένα μπαρ ή πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, ταβερνείο. Σε μια ταβέρνα. Που αυτή την ταβέρνα τη διαχειρίζει ένα μικρό παιδί με ένα σπαθί στην πλάτη, όπου φαίνεται ότι το σπαθί το έχει απλά διακοσμητικό, δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Διότι όταν δοκιμάζει να το τραβήξει, το σπαθί δεν έχει πάνω λόγχη, άρα είναι άχρηστο. Τελικά η πανοπλία με το που φτάνει στην ταβέρνα αποκαλύπτεται ότι μέσα έχει ένα μικρό θωτάκι, ένα θωτάκι. Ένα potential fan service, ό,τι θέλετε παιδιά να πείτε. Έχει fan service μέσα και ο πρωταγωνιστής μας ομιλιώντας, αν και μικρό στο μάτι, φαίνεται ότι δεν κολλάει στο fan service και αρχίζει και την κουτουπώνει όπου βρει. Ναι, νομίζω δεν χάνει ευκαιρία. Και το ακόμη χειρότερο είναι ότι η Elizabeth, αν και έχει κάθε δικαίωμα να συμπεριφέρεται σαν τσούντερε, αντίθετα απλά κάθεται και τα δέχεται όλα. Όπου δεκτό άμα γνωρίζονταν από πριν, αν όταν δεν γνωρίζεις ένα άτομο και απλά τα αφήνεις και σε γουφτώνει, είναι kinda creepy. Τη βλέπεις λίγο αντιδράει, αλλά ποτέ δεν δοκιμάζει να ρίξει ένα χαστούκι, τίποτα. Και μέσα σε αυτούς υπάρχει και ο πραγματικός πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο Hawk. Hawk-chan! Ναι. Όπου είναι κυριολεκτικά ένα γουρούνι που τρώει τα αποφάγια της ταβέρνας. Και γιατί υπάρχουν αποφάγια? Διότι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, ομιλιώντας, αν και προσφέρει πάρα πολύ καλό αλκοόλ, αντίστοιχα είναι απέσιος μάγειρας και το φαΐ του δεν τρώγεται. Άρα ό,τι φαΐ δεν τρώει ο κόσμος και κατατάει στο πάτωμα, τα τρώει το γουρούνι.
η πλοκή μας πώς προχωράει. Η πλοκή μας προχωράει με μία σειρά υποτών να φτάνουν στην ταβέρνα και να αναζητούν το άτομο που βρισκόταν μέσα στην πανοπλία, όπου αποκαλύπτει ότι είναι η Ελίζαμπεθ, η πριγκίπισσα του βασιλείου. Και όταν ο Μελιόντας προσπαθεί να την προστατέψει, η μεγάλη αλήθεια αποκαλύπτεται. Η αλήθεια είναι ότι το σπαθί του έχει λίγη λόγχη, δεν είναι τελείως σπασμένο. Και επίσης ότι είναι ένας από τις 7 θανάσιμες αμαρτίες, συγκεκριμένα ο δράκος της οργής Μελιόντας, με την ειδική ικανότητα, το counter, ότι δηλαδή επίθεση δέχεται, δεν χρειάζεται να έχει λόγχη για να πολεμήσει, γιατί πολύ απλά μπορεί να την αποκρούσει. Έτσι, ο Μελιόντας, ο οποίος αποφασίζει να λειτουργήσει σαν μπράβος της Ελίζαμπεθ, όπου πριν ήταν... Τι ήταν πριν ο Μελιόντας? Ήταν σαν ο υπότης του βασιλείου. Ένας απλός ιδιοκτήτης της ταβέρνας. Ναι. Ένας υπότης βασιλείου που μετά πήρε αναβάθμιση σε ιδιοκτήτης ταβέρνας. Τώρα πήρε ξανά αναβάθμιση σε μπράβο της Ελίζαμπεθ και αποφασίζει να τη συνοδεύσει και να γυρίσουν πίσω στο βασίλειο. Είναι αστεία ιστορία. Θυμάμαι την εποχή που πρώτο είχε βγει το Seven Deadly Sins σε άνιμε. Και ο κολλητός μου εκείνη την περίοδο το έβλεπε και μου τα είχε πρίξει να το δω. Αλλά εγώ, όντας σκεπτικός και ακούγοντας το όνομα Seven Deadly Sins, ένιωθα ότι θα ήταν μια πολύ στερεοτυπική και απλή ιστορία. Και έλεγα, δεν αξίζει. Αλλά μετά από κάμποσα χρόνια και όταν είχε βγει, νομίζω, όταν είχε τελειώσει η δεύτερη σεζόν, είπα why not, οπότε... Το άνοιξα στο Netflix, το ξεκίνησα και έχω να πω ότι μετανιώνω για το παλιό μου εαυτό, γιατί είναι πολύ ωραία σειρά. Εμένα η ιστορία με το Seven Deadly Sins είναι τελείως διαφορετική. Εγώ το Seven Deadly Sins το ανακάλυψα τυχαία σε ένα ταξίδι μου σε ένα μαγαζί που πουλάγανε μάγκα. Συγκεκριμένα τότε είχαν κυκλοφορήσει οι πρώτοι δύο τόμοι του Seven Deadly Sins και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση τα εξώφυλά του. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει ποτέ το μάγκα, τουλάχιστον σίγουρα έχει δει illustrations. Έχει δει ότι ο τρόπο που ζωγραφίζει ο μαγκάκα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχω καθίσει να το διαβάσω σχολαστικά, αλλά σίγουρα έχω δει πάρα πολλά panels από το μάγκα του Seven Deadly Sins. Αυτό που έχω να πω είναι το ότι, σαν art style, προφανώ είναι και πολύ πιο consistent το design σε σχέση με το anime, που αυτό ισχύει στι περισσότερε περιπτώσει. Και έχει μια ιδιαιτερότητα στο σχέδιο που. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να την περιγράψω. Μοιάζει σαν μουτζούρες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μοιάζει σαν μέσα από μουτζούρες να δημιουργεί σχέδια. Ναι, νομίζω ότι αυτό που περιγράφουμε ως μουτζούρες είναι η τεχνική του μαγκάκα να προσδίδει συγκεκριμένες λεπτομέρειες στο κάθε σχέδιο και στο κάθε πάνελ, που είναι αρκετά εντός εισαγωγικών μικροσκοπικές, που δίνουν την ψευδέστηση της μουτζούρας. Και αυτό το βλέπεις σαν τεχνοτροπία, θεωρώ, σε πολύ παλιότερα κόμιξ. Σε σχέση με σύγχρονα σόνεν ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να προσφέρει σύγχρονη σκηνή, το να βλέπεις αυτό το μουτζούρα effect. Μπορώ να καταλάβω κάποιον ο οποίος έχει διαβάσει μόνο το μάγκα στην αρχή ψηλό να φοβηθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα μάγκα κυρίως το εξώφυλλό τους είναι αυτό που τα κάνει να πουλάνε. Ιδιαίτερα όταν είχε βγει το Seven Deadly Sins, που δεν είχαμε την άνεση να ανοίξουμε ένα Manga Plus ή μια εφαρμογή και να διαβάσουμε μάγκα. Αν και εντάξει, τα πειρατικά site υπήρχαν από τότε, το Seven Deadly Sins δεν ήταν ιδιαίτερα διάσημο. Που και να ήταν, γενικότερα ο κόσμος έχει ένα φόβο να ψηλό ξεκινάει μάγκα από το πουθενά. Αν και το Seven Deadly Sins δεν έρχεται από άγνωστο κόμικ, από άγνωστη εταιρεία, έρχεται από την Godassan που έβγαλε το Attack on Titan, έβγαλε αντίστοιχα το Fairy Tail, που το Seven Deadly Sins και το Fairy Tail είχαν πάρα πολλά crossovers, ειδικά σε εξώφυλλα, μέχρι και chapters, άμα δεν κάνω λάθος. Είχαν chapters όπου οι μαγκάκα ζωγραφίζανε στο δικό του art style την αντίστοιχη ιστορία του άλλου μαγκάκα. Δηλαδή, ο μαγκάκα του Seven Deadly Sins ζωγράφιζε το Fairy Tail και αντίστοιχα ο χειρομάσημα του Fairy Tail ζωγράφιζε Seven Deadly Sins. Και σιγά σιγά η σειρά ανέβηκε. Και σιγά σιγά την ανέλαβε και ένα από τα πιο γνωστά στούντιο που υπάρχουν στη βιομηχανία, το A1 Studios, που είναι γνωστό για το adaptation του Fairy Tail, για το adaptation του Sword Art Online, το Erased και πάρα πολλά άλλα διάσημα άνιμε. Ναι, και το προσωπικά, εντάξει, θα είναι αρκετά controversial η άποψή μου. Το A1 Studios θεωρώ ότι, ενώ σε γενικά πλαίσια, πέρα και από το Seven Deadly Sins, κάνει πολύ καλή δουλειά animation γενικά στο χώρο. Δεν θεωρώ ότι
η πλειοψηφία των άνιμε τα οποία ανήκουν στην A1 είναι τόσο φοβερά. Και θέλω λίγο να κάνω και slide in σε αυτό το σημείο. Και στην infamous τρίτη σεζόν του Seven Deadly Sins, που όλοι φυσικά παραπονιούνται για το animation και το πόσο χάλια είναι, που το ανέλαβε το νέο στούντιο. Smooth. Και το θέμα μου με αυτό είναι το ότι θα ακουστεί πολύ αμφιλεγόμενη η άποψή μου, αλλά εντάξει, δεν με πειράζει. Δεν πιστεύω ότι έτσι και έλειως το Seven Deadly Sins σαν anime είχε κάποιο φοβερό animation εξ αρχής. Και ειδικά άμα παρακολουθήσεις την, θα έλεγα, τη δεύτερη σεζόν, γιατί η πρώτη ήταν λίγο πιο consistent, θα δεις ότι, αν και έχει, δεν αμφισβητώ ότι έχει πολλές σκηνές οι οποίες το animation τους είναι φοβερές. Αλλά σε γενικά πλαίσια και στις απλές σκηνές δεν υπάρχει τόσο consistency και στο design. Και υπάρχει αυτή η λεγόμενη quote-unquote τεμπελιά. Οπότε, παρόλο που και η τρίτη σεζόν έχει σαφώς περισσότερα προβλήματα από ό,τι είχαν η πρώτη και η δεύτερη, δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι εξωφρενικό σε σχέση με την ποιότητα της υπόλοιπης σειράς. Δεν ξέρω, εσένα ποια είναι η άποψή σου αυτό? Καταρχήν, θέλω να αναφέρω λίγο backstory, μιας και μιλάμε για animation. Το Seven Deadly Sins ξεκίνησε από την A1 Studios. Η A1 Studios είναι ένα τεράστιο στούντιο που επίσης από κάτω τη δουλεύουν πολλά υποστούντιος και συνήθως όταν μια σειρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, το main studio δουλεύει σε αυτήν, δηλαδή τα μεγαλύτερα ταλέντα, και, όταν, και καθώς μια σειρά ή γίνεται μικρότερη ή δεν χρειάζεται το αντίστοιχο support, μεταφέρεται στα υποστούντιό της. Ένα πολύ καλό παράδειγμα ήταν το Fairy Tail, που μετά τη, ενώ η A1 δούλευε πάνω του στην πρώτη σεζόν, στη συνέχεια στη δεύτερη και στην τρίτη μεταφέρθηκε στο Satellite και σε άλλα στούντιο που συνεργάζονται με την A1. Αν και δηλαδή φαινόταν ότι η A1 είχε το anime, στην πραγματικότητα δεν το κάνανε αυτή η animation. Αυτό που έγινε με το Seven Deadly Sins είναι ότι μετά τη δεύτερη σεζόν κυκλοφόρησε η ταινία του Seven Deadly Sins, η οποία αποδείχτηκε τεράστια οικονομική αποτυχία. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για την ταινία, μπορούμε μετά να τη συζητήσουμε. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα με την ταινία ήταν ότι ανάγκασε την Aniplex και γενικά πολλούς παραγωγούς που προωθούσαν τη σειρά με χρήματα να απομακρυνθούν από το Seven Deadly Sins, και έτσι το Seven Deadly Sins έχασε και την υποστήριξη του A1 Studios και μεταφέρθηκε στο Studio Din. Και στη συνέχεια, αφού μεταφέρθηκε στο Studio Din, το οποίο δεν είναι από τα καλύτερα studios, παρόλα αυτά έχει κάνει καλές σειρές, όπως για παράδειγμα το Konosuba την πρώτη σεζόν, το A1 Studios ανακοίνωσε ότι το Seven Deadly Sins η τρίτη σεζόν θα μεταφερόταν σε ένα άλλο studio, το οποίο πραγματικά δεν είναι γνωστό για τίποτα, και το οποίο ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της τρίτης σεζόν, όπως για παράδειγμα τη μάχη του Μελιόντας με τον Έσκανορ, που προφανώς είδαμε τα αποτελέσματα, αλλά το μόνο που θα διαφωνήσω μαζί σου ήταν η συνοχή της πρώτης και της δεύτερης σεζόν. Πραγματικά νιώθω ότι το Seven Deadly Sin, ειδικά στη δεύτερη σεζόν, όχι την υποσεζόν που κυκλοφόρησε αυτά τα μικρά επεισόδια ενδιάμεσα, ενώ την κανονική δεύτερη σεζόν, τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είχε εντάξει προφανώς κάποια επεισόδια που ήταν πιο μέτρια, αλλά αυτό το design, το οποίο οι χαρακτήρες δεν είχαν πάντα συνοχή στα σχέδιά τους, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, οκ, εντάξει, αυτό μπορεί να καταλήγει και σε θέμα γούστου και σε θέμα τεχνοτροπίας όσον αφορά το στούντιο που το είχε εκείνο τον καιρό. Αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη παράτερη αλλαγή που υπέστη. Σίγουρα έπεσε πάρα πολύ ποιότητα στην αλλαγή του στούντιο στην τρίτη σεζόν και δυστυχώς ήταν και στη σεζόν που είχε μία από τις πιο hyped μάχες νομίζω για όλο το franchise, που είναι Μελιόντας και Έσκανορ. Και φυσικά, τι είναι ένας χαρακτήρας, πάντως όχι μόνο ένα σχέδιο, είναι και μια προσωπικότητα. Άρα χωρίς καθυστέρηση, ας προχωρήσουμε. Θα ήθελα να σου δώσω τη σκητάλη. Λοιπόν, ποιος για σένα είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας, ποιος ο χειρότερος, και γενικότερα θα ήθελα να μου δώσεις μια μικρή περιγραφή για τους main πρωταγωνιστές της σειράς. Προφανώς αναφέρομαι στα scenes. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, όσον αφορά τους βασικούς χαρακτήρες, έχουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα με τον πρωταγωνιστή μας, τον Μελιόντας, ο οποίος πρώτη όψη έχει ένα πολύ τυπικό σόνεν αίσθημα. Είναι δηλαδή creepy. Φαίνεται έτσι πολύ ανέμελος. Είναι creepy. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Το έχω σκεφτεί πολλές είναι φορές. Είναι υπερβολικά ανέμελος. Έχει λίγο αυτό το βλέμμα του serial killer. Δεν ξέρω.
αλλά πέρα από την κατά πρώτη ματιά στερεοτυπική σόνεν εμφάνιση του Μελιόντας, έχουμε και τις υπόλοιπες 6 αμαρτίες, γιατί όπως και να έχει έχουμε να κάνουμε με τους 7 Deadly Sins, με μια ομάδα δηλαδή υποτών, η οποία ο καθένας τους υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει μία από τις θανάσιμες 7 αμαρτίες. Και υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες σε αυτή την ομάδα, όπως ο Μπαν, ο οποίος είναι αθάνατος και έχει μια, αν και αυτός έχει μια νέμελη προσωπικότητα, φαίνεται η τραγικότητα στο βλέμμα του και το ότι έχει ζήσει σίγουρα κάποιες δύσκολες περιόδους που βγαίνουν σιγά σιγά στο άνιμε. Αν και το love interest του είναι λίγο creepy για την ηλικία του. Ναι, είναι λίγο... Είναι χιλίων χρονών, δεν πιάνεται, είναι χιλίων χρονών. Ναι, ναι, και καταντάσσεται σε αυτή την κατηγορία meme, δεν μπορούμε να μιλήσουμε καν. Αν και είναι ο πιο συμπαθητικός από τους Sins, από την αλήθεια ο Μπαν. Μπορώ να πω ότι είναι ο μόνος που έχει πραγματική προσωπικότητα. Ο Μελιόντας, όσο δηλαδή και αν θέλω να τον χαρακτηρίσω ως ο πρωταγωνιστής που κινεί όλη την ιστορία, δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον τυπικό σόνεν πρωταγωνιστή. Και αυτό δεν είναι κακό, γιατί η σειρά μπορεί να έχει σέινεν στοιχεία, να έχει παραπάνω βία από το τυπικό σου σόνεν άνιμε ή σόνεν μάγκα, αλλά στο κάτω-κάτω χρειάζεται έναν σόνεν πρωταγωνιστή. Αυτόν τον μπορώ να κάνω τα πάντα, είμαι ο πιο δυνατός, έρχομαι στην τελευταία στιγμή να σώσω τους πάντες, τα γνωστά που έχουμε δει στα περισσότερα γνωστά σόνεν. Και ο Μπαν, κατά τη γνώμη μου, είναι ο καλύτερος κολλητός του πρωταγωνιστή, χωρίς όμως να είναι ο αντίστοιχος κολλητός που δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα πέρα από one-liners και ωραίες στιγμές και χιούμορ. Έχει δηλαδή και τη δύναμη να υποστηρίξει αυτά που λέει. Νομίζω ότι αντικειμενικά μπορούμε να δεχτούμε ότι ο Μπαν πέφτει λίγο στο προσκήνιο όσον αφορά τις δυνάμεις που συνεχώς ανεβαίνουν στο άνιμε. Έχει πάρα πολλές ιδιότητες οι οποίες είναι πολύ βασικές και βοηθάνε πάρα πολύ την ομάδα να υπερνικάει το κάθε εμπόδιο το οποίο προκύπτει. Και αυτό που ήθελα να πω επίσης, επειδή μιλάγαμε για το Μελιόντας, είναι το ότι μπορεί να έχει αυτή την στερεοτυπική σόνεν εμφάνιση όσον αφορά το χαρακτήρα του, αλλά τουλάχιστον σύμφωνα με την τρίτη σεζόν και δικαιολογείται, θεωρώ, γιατί πολλές φορές βλέπουμε αυτή τη στάση σε διάφορα σόνεν άνιμε και είμαστε λίγο... εντάξει, θα είναι ο κλασικός πρωταγωνιστής, θα το δεχτούμε από την αρχή. Ενώ με το Μελιόντας νιώθω ότι υπήρξε μια δικαιολόγηση για αυτή τη στάση. Γιατί ο Μελιόντας, συνάμα με την Ελίζαμπεθ, αποτελούν δύο τρομερά τραγικούς χαρακτήρες για αυτή τη σεζόν, για αυτή την σειρά. Και τι εννοώ με αυτό. Ο Μελιόντας και η Ελίζαμπεθ, για όσους έχουν δει, και τώρα θα πω spoiler, οπότε okay, ουσιαστικά είναι καταδικασμένοι από δύο θεούς να ζουν αιώνια και συγκεκριμένα και ο Μελιόντας να μην μπορεί να πεθάνει και ακόμα και να πεθάνει να ξαναγυρνάει αυτόματα στη ζωή και να έρχονται πάντα σε επαφή μεταξύ τους σε οτιδήποτε και αν γίνει στη ζωή και η Ελίζαμπεθ να επιστρέφει με τεσσαρκώσεις παρά με την κατάρα που έχει ο Μελιόντας και είναι καταδικασμένοι κάθε φορά να ερωτεύονται και να χάνονται τραγικά είτε ο Μελιόντας είτε η Ελίζαμπεθ, κυρίως η Ελίζαμπεθ. Κάτι που βλέπουμε το Μελιόντας να έχει ζήσει επί 3.000 χρόνια και σύμφωνα με τον ίδιο το έχει ζήσει αυτό το πράγμα νομίζω με 170 κάτι Ελίζαμπεθ. Και αυτό νιώθω ότι δίνει ένα τεράστιο βάθος στο Μελιόντας, γιατί με το που το λέει αυτό καταλαβαίνεις αυτόματα το ότι αυτή η στάση που έχει και αυτή η ανεμελιά είναι ένας μηχανισμός άμυνας. Γιατί άμα ενδώσεις το θυμό του για αυτό που ζει και δεν μπορεί να το αντιστρέψει τόσο απλά γιατί είναι μια κατάρα από ανώτερες θεότητες από τους ίδιους, θα τρελαθεί και θα ενδώσει ουσιαστικά στις δαιμονικές του ρίζες. Και είναι ένα πράγμα το οποίο νομίζω δεν το θέλει. Ωραία, εξήγησες μια χαρά την σόνεν προσωπικότητά του, αλλά για ποιο λόγο είναι τόσο pervert? Και αυτό η κατάρα το έκανε. Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι κομμάτι. Είναι κομμάτι του character development. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν καταλαβαίνεις την κουλτούρα της χώρας. Είσαι πολύ κλειστό μυαλός. Όχι, είναι ανομαλάρα το κερατά. Αυτό το δεχόμαστε. Α, οκ. Okay. Αλλά πέρα από αυτόν υπάρχουν και άλλα. Πόσα σύντομα, τώρα δεν μπορώ να τα μετρήσω. Είναι η Ντιάνε, ο Κίνγκ, ο Έσκανορ, η Μέρλιν και ο Γκόθερ. Υπάρχουν
και άλλα πολλά scenes τα οποία έχουν τις δικές προσωπικότητες και το θεωρώ λίγο άδικο να μην κάνουμε κάποια αναφορά σε αυτούς. Δηλαδή η Ντιάνε είναι η γίγαντας με το τραγικό backstory, όπου το backstory της μετά γίνεται μη τραγικό, γίνεται ότι ήταν όλο scripted. Έχουμε τον King, ο οποίος είναι ένας βασιλιάς ο οποίος ο λαός του νομίζει ότι τον πρόδωσε. Πολύ ενδιαφέρον, ο βασιλιάς των Νεράιδων. Και όταν εμφανίζεται είναι ένας creepy χοντρός, δεν ξέρω γιατί. Έσκανορ, όπου Έσκανορ είναι, έχει πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο introduction σε anime. Είναι ένας μπαρίστας, ό,τι να είναι, όπου οι μεγαλύτεροι εχθροί στέκονται απέναντί του και τον τρολάρουν μέχρι απλά να βγει ο ήλιος και να τους αρχίσει. Πολύ ωραίο. Η πρώτη, βασικά, ο Έσκανορ έχει κάνει 2-3 μεγάλες μάχες, νομίζω, μέσα στη σειρά, όπου όλες είναι υπερβολικά θεαματικές. Και η πιο θεαματική είναι η πρώτη του. Γιατί στην πρώτη του κυριολεκτικά πολεμήσανε άτομα τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να ακουμπήσει κανένας. Ναι. Τα commandments. Και ο Έσκανορ ουσιαστικά απέδειξε και στους υπόλοιπους scenes ότι παρόλο που η δική του δύναμη θεωρείται αρκετά υπεράνθρωποι και παραπάνω ήδη και από πολλούς από τις υπόλοιπες αμαρτίες, τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήταν πολύ κομβική, γιατί έδειξε και στους υπόλοιπους, τέλος πάντων, συντρόφους τους, ότι είναι εφικτό και μπορούν να νικήσουν τα commandments. Ναι. Και με λίγη προπόνηση θα γίνει. Και μετά έχουμε τον Γκόθερ ή Γκάουθερ. Βασικά Γκόθερ νομίζω τον προφέρουν. Όπου είναι κυριολεκτικά μια κούκλα. Και όχι, ναι. Και όχι ότι είναι πολύ όμορφος, είναι κυριολεκτικά μια κούκλα. Και είναι τρελό plot element ότι δεν έχει συναισθήματα ή ότι προσπαθεί να αναπτύξει συναισθήματα ή ότι το ότι δεν έχει συναισθήματα τον κάνει και λίγο άκαρδο. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα ήθελες να είναι λίγο πιο μαζί με την ομάδα του, δείχνει ότι είναι πολύ άκαρδος. Γιατί πολύ απλά ανακαλύπτει τον κόσμο σαν ένα παιδί. Και τέλος έχουμε και τη Μέρλιν, όπου είναι πραγματικά η πιο hot μάγισσα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή το design της ήταν ωραίο. Εκφρονίστηκε πλέον η Λίζα από το Genshin Impact. Η Λίζα δεν ήταν ποτέ δεν την έφερε τη Μέρλιν, συγγνώμη. Η Μέρλιν δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, άμα είναι ενός χρονού ή 100.000 χρονών, αλλά πραγματικά είναι η πιο badass μάγισσα και σε design και σε στυλ και σε μάχες που έχουμε δει. Ξέρω τώρα όλοι θα με πλακώνουν που δεν αναφέρω τη Μέγκουμιν στο Κονοσούμπα. Αλλά όχι. Δεν μπορούμε. Καταρχάς, η Μέρλιν σε πολύ μικρή ηλικία ξεγέλασε τους δύο μεγαλύτερους θεούς του κόσμου της να τις κάνουν το χατήρι και τη γλίτωσε. Είναι φοβερή. Είναι τρομακτική. Και οι περισσότεροι χαρακτήρες μετά που εμφανίζονται είναι support χαρακτήρες. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι συνδέονται με το παρελθόν του Μελιόντας, όπως είναι οι πότες σαν τον Γκιλ Θάντερ, υπάρχει ο Χάουζερ. Ναι, ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί χαρακτήρες κακοί. Που αυτό το απολαμβάνω. Γουστάρω πάρα πολύ τους κακούς του Seven Deadly Sins, διότι αν και περισσότεροι είναι άκαρδοι στους εχθρούς τους και όχι μεταξύ τους. Μεταξύ τους δηλαδή είναι κολλητοί, είναι φίλοι, αράζουνε, αλλά όταν πολεμάνε τον αντίπαλο, επειδή εμείς υποστηρίζουμε τους αντιπάλους τους, που είναι οι πρωταγωνιστές, πάντα φαίνονται σαν κακοί. Ένα παράδειγμα που είχα να λέω ήταν με τα commandments, που πραγματικά όλοι μεταξύ τους ήταν κολλητοί. Ναι, συμφωνώ σε αυτό και νομίζω ότι. Παρόλο το κακό animation και όλα τα προβλήματα της τρίτης σεζόν όσον αφορά το anime, τουλάχιστον είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα commandments όσον αφορά το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τι σχέσεις υπάρχουν. Και ανακαλύψαμε στην πραγματικότητα ότι δεν είναι και τόσο διαφορετική από το main group που παρακολουθούμε εμείς, που είναι οι 7 θανάσιμες αμαρτίες. Και έχουν και αυτοί τις δικές τους ιδιαίτερες σχέσεις και απλώς ουσιαστικά διαφέρουν τα πιστεύω τους και το τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διαμάχες. Με μία μικρή διαφορά, ότι σκοτώνουν ανθρώπους. Ναι, μωρέ. Ωραιότατα. Θα μπορούσα να πω ότι το δυνατότερο κομμάτι κατά τη γνώμη μου της σειράς είναι η αρχή της. Δεν ξέρω τι εντυπώσεις έχεις, πάντως το πρώτο επεισόδιο. Τώρα θα μιλήσω καθαρά για το άνιμε, γιατί το άνιμε κατά τη γνώμη μου είναι τέλειο στην πρώτη σεζόν. Το πρώτο επεισόδιο, το opening, στο τέλος το soundtrack που παίζει, όλη η σκηνή που ο Μελιόντας χρησιμοποιεί το counter. Είναι απίστευτο και μου άρεσε πάρα πολύ πως σιγά σιγά μάζευε τα scenes. Επαναλαμβάνω, το μόνο creepy πράγμα σε όλη τη σειρά είναι πραγματικά ότι ο Μελιόντας είναι pervert μέχρι αηδίας και η Elizabeth απλά το δέχεται. Αλλά άμα εξαιρέσουμε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, που είναι κάπως creepy, μπορώ να πω ότι η πρώτη σεζόν μου άρεσε πάρα πολύ. Υπάρχουν και εντάξει, το μεγαλύτερο highlight είναι φυσικά
δεύτερη σεζόν, κατά τη γνώμη μου, όπου τα scenes έρχονται αντίπαλοι με τους commandments. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίζονται, δείχνουν ότι ο Μελιώντας δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Και εκεί αρχίζουν οι κλασικές πλοκές. Δεν έχεις δει ούτε το Final Four μου. Έχω κρυφή ενέργεια. Δεν έχω φτάσει στο 100%. Γενικότερα αυτά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό λατρεύω τη δεύτερη σεζόν. Εντάξει. Και το μεγαλύτερο ατού, κατά τη γνώμη μου, όλης της ιστορίας είναι πώς παρουσιάζεται και. Συγγνώμη, θα το πω. Η μουσική. Αλλά είναι μια ζήτηση για ένα άλλο κομμάτι. Εσένα? Συμφωνώ στο κομμάτι το ότι η πρώτη σεζόν είναι μια φοβερή αρχή για το άνιμε. Καθώς πέρα από όλα τα action scenes, το πόσο hype δημιουργεί και η μουσική και το animation όταν γίνονται τα full counters και αποκαλύπτονται όλες αυτές έτσι οι ωραίες τεχνικούλες, νιώθω ότι υπάρχει ένα μεγάλο hype στην αρχή. Γιατί έχουμε να βρούμε 6 ανθρώπους, έχουμε να τους μάθουμε, να δούμε γιατί συμπεριφέρονται, πώς συμπεριφέρονται, ποια είναι η ιστορία τους. Όλο αυτό είναι ένα πολύ ενθουσιώδες κομμάτι που θες να ανακαλύψεις σιγά σιγά. Πέρα του animation, καθαρά από πλευράς ιστορίας, μ' άρεσε αρκετά το τελευταίο arc που έχει βγει, η τρίτη σεζόν, γιατί μάθαμε πολλά περισσότερα και για χαρακτήρες όπως ο Gother, Merlin και κάποια πράγματα σαφώς και για τον Escanor, καθώς και είδαμε και πολύ παραπάνω τις σχέσεις μεταξύ των commandments και τους εξανθρώπισε λίγο αυτή η σεζόν. Και νομίζω ότι έκανε πολύ καλό γιατί έδειξε ότι δεν υπάρχει ασπρόμαυρο. Πόσο μάλλον στο flashback που γίνεται και στο οποίο ξαναζούν ουσιαστικά οι Dian και ο King τα γεγονότα του Ιερού Πολέμου που είχε λάβει χώρα 3.000 χρόνια πριν τα τωρινά γεγονότα, στο οποίο βλέπουμε όχι μόνο δαίμονες αλλά και αγγέλους και διάφορα άλλα θέρια πλάσματα τα οποία μπλέκονται σε μια τεράστια μάχη. Μπορείς να χαρακτηρίσεις κανέναν ούτε καλό αλλά ούτε κακό. Απλώς ο καθένας έχει διαφορετικά κίνητρα για τις πράξεις του και δημιουργεί αυτό το όμορφο γκρίζο σαν ζώνη για τους χαρακτήρες που δημιουργεί μεγάλη ανυπομονησία για το τι θα γίνει στο μέλλον. Θέλω να σου πω μια σκηνή η οποία δεν την ανέφερα. Πραγματικά είναι ό,τι πιο μπάντες υπάρχει. Πρώτη σεζόν, ο Gil Thunder, ο οποίος ο Gil Thunder τον χτίζανε σαν τον υπερμπάντες, γιατί προφανώς είναι υπότης και χρησιμοποιεί κεραυνό, πετάει ένα javelin, το πετάει κυριολεκτικά από άλλη ήπειρο. Και ο Μελιώντας απλά στέκεται, το τζάβελινγκ έρχεται με τον κεραυνό, το αρπάζει, το τζάβελινγκ τον παίρνει βόλτα, καταστρέφει ένα χωριό και μετά απλά του το γυρίζει πίσω. Και ο Gil Thunder, ο οποίος είναι το απόλυτο μπαντασέρι, κάνει την πρώτη του λύση στο μάγουλο. Πόσο μου αρέσει όταν ένας χαρακτήρας ο οποίος τον χτίζουν ότι είναι απόρθητος, δεν πέφτει με τίποτα, είναι αθάνατος, είναι παντοδύναμος, δέχεται το πρώτο damage. Δείχνει ότι και καλά, κοίτα, επέστρεψε. Άρα φτάνουν τα πολλά κόλπα. Τη θυμάσαι τη σκηνή που λέω? Και έχει. Ναι, ναι, είναι φοβερή γιατί είναι και ακριβώς στην αρχή του άνιμε, ουσιαστικά. Και έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, ότι χτίζεται τόσο πολύ ο Gil Thunder ότι «Ω, κοίτα με, έχω κεραυνούς, είμαι μπαντασίλα», στο να δω άλλο, και μετά έρχεται ο Μελιώντας και τον σκουπιδοποιεί. Κάτι που καταλαβαίνεις ότι θα γίνεται πολύ στο άνιμε και ότι θα υπάρχουν πολλές ανατροπές που δεν τις περιμένεις. Πολύ ωραίο πράγμα. Είπες κάτι πάρα πολύ σωστό πριν. Είπες ότι βλέπουμε οπτικές γωνίες διαφορετικών χαρακτήρων. Το δέχομαι πάρα πολύ. Ο Gil Thunder, ο οποίος στην αρχή μοιάζει σαν έναν άκαρδο μπάντας υπότη και στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι είναι πολύ ευγενικός, είναι πολύ καλός και γενικότερα είναι υποτικός, να το πω έτσι πολύ απλά. Αυτό συμβαίνει με τις περισσότερους χαρακτήρες. Και ναι, αυτό είναι ένα νομίζω χαρακτηριστικό του Seven Deadly Sins, ότι μπορεί να σου δημιουργήσει μια πρώτη εντύπωση για τον οποιοδήποτε χαρακτήρα προτείνει και μετά από λίγα επεισοδιάκια που αρχίζεις και καταλαβαίνεις περισσότερο τι τον κινητοποιεί και ποια είναι η ιστορία του. Καταλαβαίνεις απόλυτα όχι μόνο τα κίνητρά του, αλλά και τη συμπεριφορά του όσον αφορά τους υπόλοιπους. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν είναι τόσο απλό όσο το συζητάμε τώρα έτσι χαλαρά. Γιατί υπάρχουν, μπορώ να κάνω ένα λίγο, μια άκυρη σύγκριση, απλώς νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν άνιμε όπως το Karakuri Circus, ένα σόνεν το οποίο βγήκε πριν 2 χρόνια, νομίζω, κάτι τέτοιο, σε άνιμε μορφή. Δεν το είδε κανείς, δεν πειράζει. Όχι, εγώ το είδα. Ήταν ωραίο άνιμε. Το κακό που θέλω να τονίσω για αυτή την περίπτωση είναι το ότι ήταν λίγα τα επεισόδια του, ήταν 36 επεισόδια, κάτι που έκανε όλους τους χαρακτήρες να πρέπει να κάνουν develop σε πολύ γρήγορο και σταθερά γρήγορο ρυθμό.
Κάτι που το έκανε να νιώθει λίγο αφύσικο καθώς το έβλεπες. Ενώ στην περίπτωση του Seven Deadly Sins που ακολουθεί μια σχετικά παρόμοια δομή όσον αφορά το πώς χτίζει χαρακτήρες και πώς πρέπει να σου δείξει ότι ολοκληρώνονται και ότι κάποια πράγματα του παρελθόντος τους έρχονται σε ένα τέλος, το κάνει σε βάθος πολλών επεισοδίων και το κάνει να νιώθει πολύ πιο φυσικό. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει νομίζω να του το δώσουμε. Ναι, ναι, είναι κάποιοι χαρακτήρες οι οποίοι πραγματικά τους βλέπεις να αλλάζουν ή αν όχι να αλλάζουν, να αποκαλύπτονται πιο πολλά κομμάτια της προσωπικότητάς τους. Γιατί άλλο ένας χαρακτήρας να έχει ένα backstory και συνέχεια να εμφανίζει από το πουθενά ένα backstory, αλλά άλλο να υπάρχουν μυστήρια, να υπάρχουν hints πίσω από το backstory που απλά η ιστορία μας τα ξεκλειδώνει αργότερα. Δηλαδή από εκεί που ξέρεις ένα χαρακτήρα, στη συνέχεια να μαθαίνεις ότι η προσωπικότητά του έχει και άλλες πτυχές. Ωραία, openings καθαρά το αγαπημένο μου είναι από τη δεύτερη σεζόν το Howling. Εντάξει, συμφωνώ απόλυτα. Αντίστοιχα το Seven Deadly Sins είναι πιο απαλό, ακόμα και στις δυνατές σκηνές. Είναι συγκεκριμένα ένα soundtrack, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά του, απλά θυμάμαι ότι κάποια στιγμή λέει Elizabeth, δεν ξέρω πώς πάει μετά, θα το βάλω να παίζει στο βίντεο. Α, πάνω σε αυτό που λες για το Elizabeth, το τραγούδι λέγεται Perfect Time. Αυτό που είχα προσέξει τέλος πάντων στην πρώτη και στη δεύτερη σεζόν του Seven Deadly Sins, επειδή εντάξει είμαι ψήρας και προσέχω πάρα πολύ τον ήχο, είναι το ότι υπάρχει μια άβολη τοποθέτηση ήχων. Και τι εννοώ σε αυτό. Ναι, υπάρχουν οι πολύ καλά δομημένες επικές στιγμές, όπως με το Perfect Time που είπαμε πριν λίγο, και κάποιες στιγμές με openings και τέτοια, όπως κλασικά σε όλα τα άνιμε. Αλλά όσον αφορά το υπόλοιπο εύρος μουσικής, είτε είναι δραματική μουσική, είτε είναι μουσική που υποδεικνύει ευθυμία, είτε το οτιδήποτε, υπήρχαν πολλές σκηνές οι οποίες ένιωθαν λίγο άβολα τοποθετημένες οι μουσικές. Και αυτό νομίζω το έχουν πει και κάποιοι συντελεστές, ότι δεν έγινε τόσο καλή δουλειά όσον αφορά τη σωστή τοποθέτηση μερικών μουσικών κομμάτων. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Και επίσης, επειδή ξανά ψήρας, υπάρχει σε ορισμένες στιγμές υπάρχουν λίγο θέματα με την ισοστάθμιση ήχων όσον αφορά τα sound effects και τη μουσική που παίζει. Είναι σαν να ακούς μία μουσική να παίζει σε μία σκηνή και το sound effect που θα έπρεπε να ακούς, που ξέρω εγώ σπάει ένας βράχος ή γίνεται μία πολύ επική μπουνιά, να ακούγεται πνιγμένη και να μην μπορεί να βγει ως φυσική σε αυτή τη σκηνή. Κακό sound σαν mix, ήχος. Δηλαδή. Ναι, στην τελική είναι ένα κακό sound mix. Και εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να έχει γίνει αυτό. Στην τελική δεν τους ξέρουμε, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Οπότε υπήρχαν κάποιες άβολες στιγμές όσον αφορά τον ήχο στο Seven Deadly Sins. Αλλά εντάξει, τώρα εγώ το μεγαλοποιώ, δεν είναι κάτι φοβερό. Και συμπυκνώνεται σε λίγες στιγμές του άνιμε. Αλλά ναι, αυτό είναι νομίζω το σχόλιο μου όσον αφορά τη μουσική του άνιμε. Το κάτι πέρα από το Perfect Time δεν βρήκα τόσο αξιομνημόνευτο. Δεν έχεις κανένα αγαπημένο opening? Το δικό μου αγαπημένο opening είναι το ίδιο με σένα, το Howling, γιατί είναι Flow και Grand Rodeo. Πώς γίνεται να μην το λατρεύω? Πραγματικά. Και ίσως να μ' αρέσει και λίγο και το πρώτο opening του Seven Deadly Sins. Είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι δίνει ένα ωραίο vibe ότι ξεκινάει μια νέα σειρά, θα δούμε ένα νέο κόσμο. Δίκαια, δίκαια. Και εμένα δηλαδή το πρώτο opening μου έκανε, ειδικά όταν είχε βγει, μου είχε κάνει πάρα πολύ ωραία εντύπωση. Και είχε αντίστοιχα, εκτός από τη μουσική, και τα αντίστοιχα visual θα το σαπορτάρουνε. Πράγμα που μελλοντικά, θα γυρίσω πάλι στην τρίτη σεζόν, δυστυχώς τα visuals δεν υποστηρίζανε το opening. Όχι ότι το opening ήταν κάποιο καλό κομμάτι. Είναι άσχημο όταν ένα opening είναι forgettable, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το θυμηθείς. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Και αντίστοιχα είναι πάρα πολύ θετικό όταν έχεις ένα opening το οποίο κάποιος σου λέει μια σειρά ή χωρίς να σου έχει πει τη σειρά, απλά ακούς το opening και λες, α, οκ, ξέρω τι είναι αυτό. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να συνδέεις μουσική με εικόνα, χωρίς να χρειάζεται να βλέπεις αυτή την εικόνα. Και δυστυχώς δεν το έχουν πάρα πολλές σειρές σε αυτό. Ναι, και νομίζω ότι πολλαπλασιάζεται και αυτό το φαινόμενο που λες, όσον αφορά την αντιστοιχία μεταξύ εικόνας και ήχου στα openings στα άνιμε που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι τα openings δυστυχώς σε κάποιες φάσεις, φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις. Το Beastars είναι μια απίστευτη εξαίρεση. Και κλασικά παλιά openings. Παλιά δηλαδή δεν ήταν τόσο δομημένα. Τα openings στις μέρες μας είναι πάρα πολύ δομημένα. Και αντίστοιχα είναι και τα endings. Κοροϊδεύα με ένα φίλο μου ότι όλα τα endings είναι
ή μια παρέα να κοιτάει τον ουρανό ή να κοιτάει τα αστέρια ή κάποια κοπέλα να προσεύχεται. Συνήθως σε endings του Ναρούτο γίνεται αυτό. Κάποια προσεύχεται, χορεύουνε. Είναι πραγματικά τα endings δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Στα openings είναι λίγο. Κοιτάνε το παράθυρο που βρέχει. Μπράβο, βροχή. Και απλά ξέρεις, είναι το κλασικό που είναι ένα pan shot. Χαρακτήρα ζωγραφισμένο στο παράθυρο. Το μόνο που είναι animate είναι η βροχή. Ναι, ναι. Και απλά ακούγεται λίγο η κάμερα στην ίδια εικόνα. Δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά μπορώ να πω. Όπου στα openings που είναι παραπάνω δημιουργικοί, τα περισσότερα openings δεν είναι ιδιαίτερα. Είναι J-pop μουσική, είναι μουσική η οποία βγάζει πάρα πολύ ενέργεια τουλάχιστον στις σειρές που έχουν μάχη και είναι συνηθισμένες. Παρ' όλα αυτά, λόγω, όπως είπες και εσύ, των Grand Rodeo και των Flow, που είναι δύο συγκροτήματα τα οποία δεν συναντιούνται συχνά, αλλά και χωριστά που είναι, κάνουν απίστευτη μουσική. Δηλαδή, το Kurogono Basket έχει πάρει τα καλύτερα κομμάτια. Πρόσφατα πήρε τον Μπάκι, τον Grand Rodeo, ένα απίστευτο κομμάτι. Και βγάζουν εκπληκτική μουσική. Οι Flow είχαν βγάλει για το Samurai Flamengo ένα opening που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βγάλανε το Hero για το Battle of Gods του Dragon Ball Super. Ψέματα, του Dragon Ball Z, τότε ήταν Z ακόμη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία συγκροτήματα, γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζουν. Αλλά δεν θα ήθελα να μείνω στη μουσική, διότι υπάρχει μία μαύρη τρύπα στο Seven Deadly Sins. Και όχι, δεν αναφέρομαι στην τρίτη σεζόν, αλλά αναφέρομαι στην ταινία. Την ταινία του Seven Deadly Sins την έχεις δει? Ναι, την έχω δει. Και νομίζω ότι είτε την έχω δει είτε δεν την είχα δει, ήταν το ίδιο και το αυτό. Μα το Θεό, εγώ την ταινία ανακάλυψα ότι υπήρχε πάρα πολύ μετά, δηλαδή υπήρχε προφανώς σε υψηλή ανάλυση που είναι πάρα πολύ θετικό και το να πω ότι δεν με εντυπωσίασε θα ήταν πολύ ευγενικό. Όχι μόνο δεν με εντυπωσίασε, με έκανε πραγματικά να μην με ενδιαφέρει τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας κλόνος του Μελιόντας, χωρίς λόγο, ποτέ δεν εξηγήθηκε. Υπάρχουν βασικά πολλοί κλόνοι των χαρακτήρων μας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αποφάσισε ο designer να φτιάξει αντιγραφές των χαρακτήρων με φτερά. Και υπάρχει η κλασική πλοκή, είμαι δηλός, φεύγω, επιστρέφω, ξαναδυναμώνω. Γενικότερα, είναι μια ταινία η οποία δεν αξίζει καν, κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε κάποια αναφορά. Κυριολεκτικά το μόνο κομμάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ταινία είναι το τέλος της. Και το τέλος της, γιατί δεν θα κάνω spoil, αλλά αποκαλύπτεται ένα πολύ μεγάλο μυστικό, ας το πούμε, για τη μητέρα του Hawk, του γουρούνιου. Εκείνο ήταν το καλύτερο κομμάτι σε όλη την ταινία. Αυτό. Εγώ περίμενα να πει το animation, περίμενα να πει ότι έπιασε ωραία μουσική και αυτός μου λέει μαθαίνουμε για τη μάνα του Hawk, που η μάνα του Hawk παρεμπιπτόντως είναι η ταβέρνα. Βασικά όχι, είναι, είναι το άτομο που κουβαλάει την ταβέρνα. Εντάξει, δεν είναι η μαμά η ταβέρνα, δεν μπαίνουμε μέσα στη μαμά. Oh no. Και η μαμά του Hawk είναι το μόνο CG στην ιστορία των άνιμε που όλοι το αγαπάνε. Δεν υπάρχει άτομο που να παραπονιέται για τα CG στη μάνα του Hawk. Και μου αρέσει πώς ξεκινήσαμε να μιλάμε για το κομμάτι των ταινιών. Στην ταινία αναφερθήκαμε κυριολεκτικά ένα λεπτό, γιατί σε κανέναν δεν άρεσε και πραγματικά δεν θεωρώ ότι αξίζει να γίνει κάποια αναφορά. Στο προηγούμενο επεισόδιο κακοχαρακτήρισα την ταινία My Hero Academia γιατί έμοιαζε σαν επέκταση του άνιμε με μια ωραία animated σκηνή. Η ταινία του Seven Deadly Sins μοιάζει σαν μια κακή επέκταση του άνιμε με καμία πανέμορφη animated σκηνή. Συγγνώμη. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και επίσης κάτι που σκέφτηκα μόλις τώρα είναι το ότι είναι νομίζω κακή ιδέα να βάζουμε κλόνους του Μελιόντας και της Elizabeth στον κόσμο αυτό του anime του Seven Deadly Sins από τη στιγμή που ήδη έχουμε θέμα ότι ο Μελιόντας κάθε τρεις και λίγο πεθαίνει και έρχεται στη ζωή και η Elizabeth έχει κλόνους και αναγεννιέται και γίνεται της τρελή. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να μπλέκουμε όλα αυτά μεταξύ τους. Επαναλαμβάνω, αυτή η ταινία οδήγησε παραγωγούς στο να κάνουν drop την animated μορφή του Seven Deadly Sins. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη αποτυχία ήταν. Δεν έβγαλε τα λεφτά της και δεν υπήρχε κάποιο τρελό fanbase που την υποστήριξε. Ασχέτως όμως της ταινίας, εξακολουθεί το Seven Deadly Sins να έχει δυνατό fanbase. Και δεν είναι μόνο λόγω του fan service. Βασικά, προφανώς τα designs παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν unique designs, έχουν πολύ χρώμα πάνω τους και γενικά όλοι έχουν πάρα πολύ ωραίες στολές και είναι πολύ πρωτότυπες. Δεν μιλάμε δηλαδή όπως στο Ναρούτο που οι περισσότερες στολές, ειδικά όταν φτάνουμε στο Μπορούτο, είναι με εκτός κάποιων αξεσουάρ η ίδια στολή με διαφορετικά χρώματα. Αυτό δεν βοηθάει φυσικά όταν πάμε στους Τσούνιν, που όλοι κυριολεκτικά φοράνε την ίδια στολή με τα ίδια χρώματα. Στο Seven Deadly Sins όλοι φοράνε διαφορετικές στολές. Ολονών τα χρώματα κολακεύουν τις προσωπικότητές τους. Και επίσης έχουν και εξοπλισμό ο οποίος
ταιριάζει τις προσωπικότητές. Και γενικότερα όλοι ξεχωρίζουν. Μπορείς να βάλεις τους χαρακτήρες του Seven Deadly Sins απέναντι και κανένας δεν μοιάζει με το διπλανό του. Ναι, και είναι πολλές φορές η στολή προσαρμοσμένη στον καθένα. Καθώς και έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες για τα όπλα και τα αξεσουάρ του κάθε χαρακτήρα. Γιατί άμα το σκεφτούμε in the grand scheme of things, θα μπορούσε άνετα λοιπόν ο δημιουργός να πει: έχουμε να κάνουμε με έναν κόσμο ο οποίος έχει κυρίως υποτικό σύστημα, είναι έτσι λίγο μεσαίωνας. Άρα τι θα κάνουμε, θα βάλουμε σε όλους τους υπότες εκεί μια πανοπλία, θα βάλουμε να έχει ο καθένας ένα ειδικό σπαθί και τελειώσαμε. Αλλά δεν το έκανε και αυτό είναι πολύ ευτυχές και κατάφερε να δώσει στον καθένα μια ξεχωριστή πινελιά. Γενικότερα μια πάρα πολύ συμπαθητική σειρά στον αισθητικό τομέα και ακόμα και στους χαρακτήρες. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιος χαρακτήρας ο οποίος αντιπαθώ. Ίσα-ίσα όσο προχωράει η σειρά, με εξαίρεση με τον Gother που δεν τον αντιπαθώ, απλά μου είναι παγερά διάφορος γιατί δεν έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα και βγάζει νόημα στην ιστορία γιατί δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Ακόμα και αυτοί που επίτηδες γράφονται ενοχλητικοί πάλι βγάζουν μια συμπάθεια. Και επίσης οι μάχες που έχουν σε αυτή τη σειρά είναι εκπληκτικές, θα έλεγα. Δηλαδή, ειδικά από την αρχή, το animation είναι αντίστοιχο σε ό,τι περιμένουμε να πάρουμε. Οι μάχες έχουν πολυπλοκότητα και αυτό οφείλεται επίσης και στο manga, όπου και στο manga παρουσιάζονται πάρα πολύ ωραία. Και γενικότερα είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σου κάνω τη μεγάλη ερώτηση που κάνω σε όποιο άτομο έρχεται για να μιλήσουμε για anime. Θα πρότεινες το Seven Deadly Sins? Ανεπιφύλακτα. Και εκτός ότι δεν το θεωρώ ένα τυπικό σαν ένα anime, νομίζω ότι ακόμα και για τον άνθρωπο ο οποίος λίγο τσινάει με τα σόνινς και μπορεί να μην του αρέσουν, θα έλεγα να του δώσει μια ευκαιρία γιατί έρχει μια αρκετά μεγάλη μοναδικότητα σαν franchise και νομίζω ότι θα τον κερδίσει όλη αυτή η ατμόσφαιρα που έχουμε περιγράψει τόση ώρα. Οπότε ναι, να το τσεκάρετε όλοι. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Άρα, από Βασίλια Ντέστρο και Όρακ, γεια σας!